Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα απαντήσω σε μία ερώτηση από έναν εκ τους εγγεγραμμένους στο κανάλι μου, ο οποίος ο σύντροφος με ρώτησε με email ποια είναι η άποψή μου για το καινούργιο το GS το 1300, την άποψή μου για το καινούργιο Africa, το οποίο θα βγει με 19 ζάντα μπροστά, και αν θα έμπαινα ποτέ στην διαδικασία να αλλάξω τη μοτοσικλέτα που κατέχω αυτή τη στιγμή για ένα καινούργιο δικύκλο, ένα από αυτά τα δύο. Εύλογη ερώτηση. Λοιπόν, φίλοι μου, καλή μου φίλε, το GS το 1300 το καινούριο, το απλό, δεν έχω δει το Adventure, το απλό, το οποίο αισθητικά παραπέμπει και σχεδιαστικά σε μοτοσικλέτα γιαπωνέζικο τύπου Insignia, τύπου Vestrom, που ούτε αυτές μου αρέσουν εξωτερικά. Για το GS τώρα μιλάω, όμως εξωτερικά δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν θα πω για το φανάρι, γενικότερα το κόψιμο δεν μου αρέσει καθόλου. Τα GS πάντα είχαν να κάνουν με τον όγκο. Μου αρέσει ο όγκος στις μοτοσυκλέτες, μου αρέσει που είναι ογκώδεις, αλλά έχουν πολύ χαμηλά το κέντρο βάρος και είναι εύκολο οδήγητες. Αυτό το γνωρίζω τόλες. Δεν μπορεί λοιπόν η οικογένεια GS να αναιρέσει και να αφαιρέσει από τα σχέδιά της αυτό που έχουν όλες, δηλαδή τον όγκο. Άρα κατευθείαν είναι ένα μεγάλο άκυρο από εμένα, παίρνει ένα delete, ένα χ, όσον αφορά το θέμα αν θα την επέλεγα ή όχι. Δεν μου αρέσει εξωτερικά. Μπορεί να είναι δυνατή, μπορεί να είναι ροπάτη, μπορεί να είναι αξιόπιστη, μπορεί να είναι 1000+ περισσότερα, αλλά εμένα δεν μου αρέσει, άρα δεν την αγοράζω. Και πρέπει να λάβει υπόψη ο σύντροχος ότι αυτή είναι εδώ που έχω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να τη χορτάσω, διότι δεν μπορώ να την αξιοποιήσω στο 100%, ούτε καν στο 70%. Έχει υπερβολικά μεγάλη δύναμη, υπερβολικές δυνατότητες και με καλύπτει, ταξιδιωτικά και όχι μόνο. Άρα μένω όπως είμαι, και δεν χρειάζεται να μεταβώ στο επόμενο μοντέλο της εταιρείας αυτής. Τώρα, όσον αφορά το Africa, γιατί στη κουβέντα μου που κάναμε μου είπε ο άνθρωπος, και δεν έχει και άδικο, έτσι, ότι η Honda είναι Honda, δεν μπορεί να συγκριθεί όσον αφορά το θέμα της αξιοπιστίας, έτσι, σε σχέση με την BMW. Δεν μπορώ να πω όχι. Ναι, πράγματι η Honda είναι από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες, και όποιος θέλει να ταξιδέψει όλο τον κόσμο θα μπορούσε να πάρει καλύτερα ένα Ιαπωνέζικο παρά ένα Ευρωπαϊκό, για να έχει λιγότερα προβλήματα στα ταξίδια του. Δεν διαφωνώ. Αλλά εγώ που περιορίζομαι στην Ευρώπη, και αν ποτέ με αξιώσει ο Θεός να πάω και σε κάποια χώρα η οποία έχει ως κατάληξη κάποιο αν, όπως η Τζικιστάν, Κουρδιστάν και κάτι αντίστοιχο, θα κάνω ένα πολύ καλό έλεγχο του άξονα πριν στη μεμέ μου, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο ότι δεν έχει οξυδώσεις και όλα αυτά που ίσως προβληματίζουν κάποιους οι οποίοι θέλουν να πάρουν GS και δεν παίρνουν. Να σας πω ότι μέχρι τώρα ήμουν κάτοχος 2 GS με αρκετά χιλιόμετρα και δεν με άφησε, δεν με πρόδωσε ποτέ κανένα εκ των δύο δικύκλων που είχα. Άρα δεν με έχει απογοητεύσει η BMW, και γι' αυτό και συνεχίζω και αγοράζω BMW. Τώρα το Africa το καινούργιο, παιδιά, με τη 19 ζάντα μπροστά,
και φυσικά με ζάντες χωρίς σαμπρέλα, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγματι, έχει δίκιο ο σύντροχος, να πάρει ένα Honda Africa 1100 με περισσότερη ροπή και με υποδύναμη, η οποία πηγάζει από χαμηλότερες στροφές από τις 4, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος τώρα, συγχωρέστε με. Θα είναι εξαιρετική η μοτοσυκλέτα. Παρόλο που δεν έχει την υποδύναμη του ανταγωνισμού, είναι λίγα τα άλογα, είναι πραγματικά πολύ λίγα τα άλογα, αλλά όταν κάνεις ταξίδια, αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ροπή, η άνεση, η ανεμοκάλυψη και όλα αυτά τα καλούδια που αυτή τη στιγμή έχει η μοτοσυκλέτα μου και θα έχει και το Africa 1100, σύν το γεγονός ότι δεν θα έχει σαμπρέλα τώρα, έτσι. Μεγάλο του μπράβο στη Honda που το έπραξε, που θα το κάνει πραγματικότητα. Λοιπόν, τι δεν έχει όμως η Honda, παιδιά, τι δεν έχει? Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα πω εγώ, και είμαι σίγουρος ότι είναι καιρό, όχι εξαιτίας των δικών μου λεγόμενων, έτσι, και των δικών μου παρατηρήσεων, διότι είναι πολύ, φαντάζομαι, οι καβαλάριδες της εταιρείας αυτής και του συγκεκριμένου μοντέλου Africa, οι οποίοι θα παραπονιούνται για αυτά τα θέματα, και αν δεν τα έχει διορθώσει με αυτό το μοντέλο και υπάρχουν ακόμα τα ίδια προβλήματα, είμαι σίγουρος ότι στα επόμενα θα πρέπει οπωσδήποτε η Honda στο Africa του είναι να το πράξει. Ποια είναι αυτά? Ας τα πάρουμε τη σειρά. Διόρθωσε τη σαμπρέλα. Πράγματι. Βελτίωσε τις αναρτήσεις βάζοντας ηλεκτρονικές αναρτήσεις σε όλα τις τα μοντέλα. Showa εταιρεία. Ναι, εύχομαι να μην είναι τόσο μαλακές όσο στα προηγούμενα Africa, να είναι λίγο πιο σκληρές, να έχουν περισσότερο ασφάλτινο ταξιδιωτικό προσανατολισμό. Αν τα έχει διορθώσει στα δύο, είναι απλά για τη Honda. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσει είναι η σέλα. Παιδιά, η σέλα στο Africa, αν κοιτάξετε σε όλα τα φόρουμ και αν συνομιλήσετε και με τους ιδιοκτήτες του Africa, θα σας πούνε ότι μετά από 40 λεπτά, αν όχι 40, μετά από μία ώρα, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις στάση, γιατί τα μάλακα μόρια έχουν ταλαιπωρηθεί και πρέπει να ξεμουδιάσεις. Σε αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Γιατί, οπα, γιατί να μην το πούμε, πρέπει να το πούμε. Πρέπει να φτιάξουν τη σέλα, μπορεί και να την έχουν φτιάξει. Από ό,τι διάβαζα στα specs, διορθώσανε και την ανεμοκάλυψη. Δηλαδή, βάλανε ζελατίνα, η οποία ανεβακατεβαίνει σε 3 ή σε 5 θέσεις. Βασικό και αυτό, γιατί μπορεί ένα πιο ψηλό να θέλει πιο ψηλά η ζελατίνα, ένα πιο χαμηλό αναστήματος να είναι πιο χαμηλά, δεν γίνεται να την έχει σφίξει σε δύο θέσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μιλάμε τώρα για μοτοσυκλέτες οι οποίες φτάνουν, όταν βάζεις και τα 1000 καλούδια, μπορεί να ξεπεράσουν για τις 20.000 ευρώ, έτσι. Άρα η Honda έχει διορθώσει ζάντες, έχει βάλει, έχει βγάλει τις σαμπρέλες, έχει διορθώσει αναρτήσεις, έχει βάλει περισσότερη ροπή από πιο χαμηλά, όπως και υποδύναμη, μάλλον η ίδια υποδύναμη η οποία πηγάζει από πιο μακριά με περισσότερη ροπή. Μπράβο στη Honda. Αν έχει διορθώσει και τη σέλα, θα είναι μια, πραγματικά μια αξιόλογη μοτοσυκλέτα, καλύτερη από την προηγούμενη. Τώρα, εγώ αν θα άλλαζα με Africa, πιστεύω πως όχι, για έναν βασικό λόγο, παιδιά. Για έναν πραγματικά βασικό λόγο, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους για τους οποίους έχω αγοράσει αυτή τη μοτοσυκλέτα, και είναι τα μοχλικά συστήματα τα οποία έχει η BMW και με βοηθούν να στρίψω με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση, σαν να είμαι, πώς θα το πω, έμπειρος οδηγός. Δηλαδή μου προσδίδει το BMW εμπειρία
πολύ μεγαλύτερη από αυτή που κατέχω. Και αυτό, κατά συνέπεια, μου βοηθάει στο να είμαι πολύ άνετος και χαλαρός πάνω στη μοτοσυκλέτα, γνωρίζοντας ότι δεν θα με προδώσει πάνω στη στροφή, δεν θα με αγχώσει καθώς ρίχνω τη μοτοσυκλέτα μου και φυσικά μπορώ να πατήσω φρένο μπροστά χωρίς να βουλιάζει το μπροστινό σύστημα, καθώς τη μοτοσυκλέτα κάθεται με τόσο γλυκό και ωραίο τρόπο σαν να οδηγώ αυτοκίνητο. Όσοι έχετε οδηγήσει GS BMW, καταλαβαίνετε απόλυτα τι εννοώ. Κανένα άλλο δίκυκλο πέρα της Goldwing δεν έχει κάτι αντίστοιχο και αυτό του να πατάς μπροστινό φρένο και δεν δημιουργείται αυτή η βήθηση εμπρός πριν πάρεις τη στροφή και να πρέπει να την μελετήσεις καθώς μπαίνεις, όλα αυτά εγώ θέλω να τα αποφύγω και τα αποφεύγω με αυτό εδώ το μαραφέτη. Τώρα, να πάω σε μία μοτοσυκλέτα σαν το Africa το 1100, το οποίο έχει λιγότερο γκάζι, πάλι δεν το θέλω. Θα μου πεις, αδερφέ, το αξιοποιήσω όλο το γκάζι. Όχι, δεν το αξιοποιώ συνεχώς όλο το γκάζι, αλλά σε κάποια προσπέραση θα το χρειαστώ. Ιδιαίτερα όταν είμαι φορτωμένος, τριβάλιτζος, θα το χρειαστώ. Στον αυτοκινητόδρομο, έτσι, δεν πας με 130, παιδιά, να λέμε το στραβό το δίκαιο. Η μοτοσυκλέτα πηγαίνει με 150-160 χιλιόμετρα σε πολλά μέρη του αυτοκινητοδρόμου, σε κάποια θα κόψεις, θα πας με 130 για ευνόητους λόγους και μετά θα ξανανεύεις 150-160, που αυτή η μοτοσυκλέτα, παιδιά, είναι στις μισές στροφές. Με το Africa το 1100, αυτό που είναι τώρα στην παραγωγή, όταν πας με 160 είσαι κοντά στα όρια, ξέρουμε ότι έχει κόφτη στα 199, το ξέρουμε όλοι, ηλεκτρονικό κόφτη από το εργοστάσιο, και οι στροφές που έχει στο στροφόμετρο είναι αρκετά μα αρκετά ψηλές. Άρα εγώ θέλω να πηγαίνω στον αυτοκινητόδρομο όσες φορές πηγαίνω και η μοτοσυκλέτα μου δίνει την αίσθηση ότι δεν ταλαιπωρείται, ότι είναι ξεκούραστη. Όσον αφορά το αισθητικό τμήμα, το Africa το 1100 σε σχέση με το απλό το 1100, το οποίο δεν νομίζω να έχει πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές με αυτό που θα βγει, λένε κάτι παστικά θα αλλάξουν στο fairing, μπουρουμπουρου. Τέλος πάντων, να μιλήσω για αυτό που είναι τώρα. Το 1100, το Adventure, που έχει όλες τις μοτοσυκλετιστικές χάρες που εγώ επιθυμώ, αν εξαιρέσουμε τη δύναμη και το μοχλικό σύστημα μπροστά που έχει το BMW, έχει πολύ ψηλά, παιδιά, το κέντρο βάρος, με πολλά λίτρα τεπόζιτο για την αυτονομία που εγώ θέλω, έτσι, αλλά είναι πολύ ψηλά το κέντρο βάρος. Δεν το θέλω αυτό. Στο BMW, παιδιά, είναι τόσο χαμηλά που βοηθάει και στον χειρισμό της μοτοσυκλέτας όταν είναι ακίνητη. Τη μετακινείς, λες και είναι κάτω από 200. Θα μου πεις, είναι δυνατόν μια μοτοσυκλέτα τόσο βαριά να σου δίνει αυτή την αίσθηση? Και όμως είναι, παιδιά, αληθές. Ξαναλέω τα ίδια, μόνο οι κάτοχοι GS μπορούν να καταλάβουν τα λεγόμενά μου. Δεν κατακρίνω τη Honda. Σας λέω για ποιους λόγους εγώ δεν παίρνω Honda. Αξιόπιστη, φοβερή, καταπληκτική. Μη με μελώνουν τη χοντάκηδες. Εγώ που είμαι αρχάριος, που δεν έχω εμπειρία, που είμαι καρτσαπιάς οδηγός, θέλω κάτι το οποίο να μου αναιρεί αυτά τα λατώματα, να μου προσδίδει εμπειρία, να έχει δυνατά φρένα, να έχει ευκολία στη χρήση και να με κάνει πιο έμπειρο για τη δική μου ασφάλεια. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Σαφώς και το καταλαβαίνετε. Άρα το 1100 δεν θα ήταν από τις μελλοντικές μου επιλογές. Αυτό με τη 19 ζάντα με τίποτα. Αν έπαιρνε Άφρικα, θα έπαιρνε με 21 ζάντα μπροστά. Το Άφρικα είναι, όπως το λέει, είναι για την Αφρική.
μπορεί να μην είναι ΒΕ, αλλά είναι, θέλω 21 γρόντα μπροστά για να πηγαίνω ευκολότερα στο χωματόδρομο. Χάσα περάσει το αυτοκίνητο, πάρα πολύ ωραία. Με 21 γρόντα μπροστά όμως, από την άλλη, πας στο χώμα με τόσο βαριά μοτοσυκλέτα. Θα πάρεις κάτι άλλο γιαπωνέζικο, γιαπωνέζικο λέω έτσι, όπως είναι το Τενερέ, ας πούμε, για να πας χώμα εκεί. Άρα με 21 ώρα μπροστά δεν με βολεύει το Αφρικά. Και για να αναφερθώ και στο Adventure το Αφρικά το 1100, είσαι πολύ μέσα στη μοτοσυκλέτα. Δεν μου αρέσει. Σε αντίθεση με το 1100 το απλό, είσαι πάνω στη μοτοσυκλέτα και αισθητικά είναι φοβερό. Μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά αυτό που υπάρχει τώρα, έχει αμπρέλα. Και πολύ μικρή αυτονομία, διότι το ντεπόζιτο που έχει παιδιά είναι μικρό. Δεν μπορείς να έχεις όλα βέβαια, γιατί ο προσανατολισμός είναι χωμάτινος. Θες πιο ελαφριά μοτοσυκλέτα, αλλά θες λιγότερα λίτρα, θες να μην είναι τόσο ψηλά το κέντρο βάρος, το ντεπόζιτο είναι ψηλά. Καταλάβετε τώρα τι σημαίνει. Είναι κάποια αρνητικά, τα οποία άλλοι δεν τα βλέπουν, αλλά εγώ για τον τρόπο με τον οποίο οδηγώ και για τη χρήση την οποία κάνω, δεν με βολεύει το Αφρικά. Παραλαμβάνω, εξαιρετική μοτοσυκλέτα, αξιόπιστη μοτοσυκλέτα, φοβερή μοτοσυκλέτα, αλλά δεν με βολεύει εμένα. Άρα είτε βγαίνει το καινούργιο το 1100 χωρίς αμπρέλα, με καλύτερα να μου κάλυψουν, ίσως καλύτερη σέλα, με καλύτερες αναρτήσεις, είτε βγαίνει το καινούργιο GS το 1300, εγώ δεν αλλάζω αυτή, για τους λόγους που προανέφερα. Είναι πολύ, πιστεύω ότι σας είπα πάρα πολλά επιχειρήματα για τους λόγους και πιστεύω ότι απάντησα στο σύντροχο ότι δεν χρειάζονται αυτές οι αλλαγές, θα μείνω όπως είμαι. Εσύ σύντροχε, πάρε το Αφρικά το 1100 το καινούριο, θα είναι καλύτερο πραγματικά από αυτό που ήδη κατέχεις. Ο σύντροχος έχει το Αφρικά το 1000, έτσι, και σκέφτομαι να κάνει τη μετάβαση, όχι σε GS, αλλά σε Αφρικά 1100 με 19 αναζόντα μπροστά, αυτό μου λέει ο άνθρωπος. Και φυσικά και θα το κάνεις, να παραμείνεις στη Honda, έτσι, εξαιρετική εταιρεία, έχει αποδείξει μέσα στον χρόνο ότι είναι πραγματικά αξιόπιστη. Και να την πας με 19 ράζατα μπροστά θα σε βολέψει πάρα πολύ. Από ό,τι κατάλαβα, πας και άσφαλτο, δεν σε ρώτησα. Τέλος πάντων, να πηγαίνεις άσφαλτο, ακόμα περισσότερο. Βέβαια, με την αντιπροσωπεία δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό ήθελα να πω, γιατί έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Αν ισχύει είναι άσχημο, αν δεν ισχύει συγχωρέστε με, ότι υπάρχει τώρα μια ανάκληση αντικατάστασης της οθόνης σε όλα τα 1100, όταν λέμε όχι η διορθώση, έτσι, αντικατάσταση της οθόνης, και υπάρχουν σύντροχοι που εδώ και 9 μήνες περιμένουν να γίνει αντικατάσταση και τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Στα φόρουμ να τα διαβάζω, μπορεί να είναι και μεγάλο ψέμα. Γράψτε από τα κάτω τα σχόλιά σας αν ισχύει ή δεν ισχύει. Ξέρουμε πολύ καλά τώρα ότι οι μοτοσυκλέτες σύγχρονες, λόγω του τρόπου παραγωγής, συχνά έχουμε ανακλήσεις, και η γρήγορη ανάκληση έχει πολύ σημαντικό, μεγάλη σημασία για μας τους αναβάτες, να πηγαίνουμε στην αντιπροσωπεία και άμεσα να επιδιορθώνεται εντός εισαγωγικών πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, ανακλήσεις είναι, αλλά νιώθουμε μια αλφα εμπιστοσύνη όταν έχουμε μια αντιπροσωπεία από πίσω, η οποία αγκαλιάζει
εμάς τους διγυκλιστές. Τέλος πάντων, μείνε σύντροχε στην εταιρεία που τόσο εμπιστεύεσαι. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα σε απογοητεύσει. Εγώ ό,τι ήταν από το είπα, για το αν θα κάνω αλλαγή ή όχι. Σας χαιρετώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέχρι την επόμενη μοτοβόλτα.